Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Με στα αίματα θα βρεθούν Βασιλική και Κουράκος στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς. Αρχικά ο πρώην σύντροφος της Αριάδνης, Στράτος, βρίσκεται δολοφονημένος από συγκρατούμενους του στη φυλακή, γι' αυτό και ο αδερφός του, Θάνος, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση και ανάμεσα σε άλλους βάζει στόχο του και την Αριάδνη. Έτσι εμφανίζεται στη Μάνη ως Μάρκος Λάσκαρης και εννοείται ότι ψάχνει στη Μάνη δουλειά. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να παρακολουθεί την κόρη του Στάθη, περιμένοντας την ευκαιρία να είναι μόνη της ώστε να προχωρήσει το σχέδιο του. Κάποια στιγμή βλέπει ότι είναι μόνη της στο σπίτι, εισβάλλει και η κοπέλα πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Συγκεκριμένα ο αδερφός του Στράτου τη χτυπάει με λωστό στη σπονδυλική στήλη και την αφήνει λιπόθυμη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκείνη μόλις συνέρχεται λίγο προσπαθεί να συρθεί για να πιάσει το κινητό της για να καλέσει βοήθεια, αλλά είναι αδύνατο. Οι ώρες περνούν και η Αριάδνη, όπως θα δούμε, θα βρίσκεται στο πάτωμα αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Στο μεταξύ η Βασιλική όσο και Κουράκος, επειδή έχουν χάσει τα ίχνη της και δεν απαντάει στις κλήσεις τους, ανησυχούν και έτσι πηγαίνουν στο σπίτι, όπου την βρίσκουν με στα αίματα και σωριασμένη στο πάτωμα. Αμέσως πηγαίνουν προς το μέρος της και λίγο αργότερα φτάνει το ασθενοφόρο και αντικρίζουν την Αριάδνη, τον Κουράκο και τη Βασιλική με στα αίματα, με τον αστυνομικό να εξηγεί στους ανθρώπους τι έχει συμβεί. Αμέσως τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι η κατάστασή της είναι πολύ σοβαρή. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!